υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας τελεί έκθεση με τίτλο «Η Ελλάδα μετά την Επανάσταση, καλλιτεχνική θησαυρή από τη συλλογή Κρασάκη» στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων, η οποία μετατρέπεται σε ένα μουσείο γεμάτο κοιμήλια, σπάνια έργα ζωγραφικής και κλιπτικής, υδατογραφίες και σχέδια, χρηστικά αντικείμενα, ρολόγια και φορεσιές, όπλα και εκδόσεις. Κάποιοι φίλοι είδαν κάποια έργα που είχα φέρει από τη Γερμανία, ενθουσιάστηκαν. Δεν είχα ξαναδεί βέβαια τα έργα αυτά. Είπαν με αυτά άπτονται άμεσα με τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Γιατί να μην τα δείξουμε, ευχαρίστως να τα δείξουμε. Δεν έχουμε μόνο πίνακες. Θα δείξουμε ρολόγια επιχρυσωμένα από μπρούτζο του 1830, σφυρίλατα όπλα της Επανάστασης, κοσμήματα, φορεσιές αυθεντικές του 1830-40, τις οποίες ουσιαστικά συλλέγει η σύζυγός μου. Θέλουμε να έρθουμε κάποια παιδάκια από το σχολείο και βλέπουν τα εξαίματα που είναι πολύ σημαντικά. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διοργάνωση που πραγματοποιείται στην Κρήτη στο πλαίσιο των εορτασμών από τα 200 χρόνια της κήρυξης Ελληνικής Επανάστασης. Την έκθεση θα γενιάσει το απόγευμα του Σαββάτου η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μεγάλη τιμή, ουσιαστικά μας χαροποιεί ιδιαίτερα, διότι είναι μια θαυμάσια προσωπικότητα. Την γνωρίσαμε και πραγματικά μείναμε κατάπληκτοι από το πόσο καλά γνωρίζει τέχνη. Δεν είναι δηλαδή μόνο το νομικό το κομμάτι και η προσωπικότητά της ως άνθρωπος, αλλά είναι απίστευτα ουσιαστικά ενημερωμένη για ό,τι αφορά τον πολιτισμό και τις καλές τέχνες. Τα 167 εκθέματα προέρχονται τα συνολικά 1500 αντικείμενα της συλλογής Τίνας και Μιχάλη Κρασάκη. Μας συγκίνησε ιδιαίτερα διότι ξαφνικά συνειδητοποιήσαμε πόσο σημαντικό είναι οι νέοι άνθρωποι, τα παιδιά, τα σχολεία να δουν αντικείμενα που ποτέ δεν θα τα έβλεπα και που έχουν πολύ μεγάλη ιστορική σημασία. Ο συλλέκτης και δημοσιογράφος της Deutsche Welle, Μιχάλης Κρασάκης, ανακάλυψε το πάθος του για τη συλλογή έργων τέχνης σε ηλικία 18 ετών και σε μια τυχαία βόλτα του στην Κολονία. Εγώ ουσιαστικά μαζεύω από το 1971, όταν πήγα νεαρός ως φοιτητής στην Κολονία για να σπουδάσω, αλλά από τις πρώτες ουσιαστικά εβδομάδες της παραμονής μου στη Γερμανία, με έχει μαγέψει το κομμάτι των αντικών, εντελώς συμπτωματικά. Η έκθεση αποτελεί ένα εντυπωσιακό ψηφιδωτό, όπου η πορσελάνη συναντά τον ορίχαλκο, το λάδι συμπορεύεται με το πενάκι, το ύφασμα συνομιλεί με το μέταλλο και οι δημιουργίες εικαστικών, εικονογράφων και τεχνητών συνθέτουν τη συνολική εικόνα. Ενώ η σύγχρονη τεχνολογία θα έχει το δικό της ρόλο στην έκθεση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη Μαρτίου του 2022.